Χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Μετά από ένα χρόνο που η κυβέρνηση δεν πήρε ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για να ανοίξουν με ασφάλεια τα σχολεία μας, έρχεται μέσα στο κατακαλόκαιρα να περάσει τέταρτο πολυνομοσχέδιο, ακολουθώντας τη τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, νομίζοντας ότι δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις. Έρχεται για ακόμα μια φορά να αναβαθμίσει τα σχολεία μας. Την είδαμε την αναβάθμισή τους. Τα ίδια έλεγαν για τα προηγούμενα νομοσχέδια, τα ίδια έλεγαν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, που με αυτή δεν θα έμπαιναν στις σχολές μαθητές του 3 και του 4. Τελικά μείναν εκτός σχολών μαθητές που είχαν γράψει πάνω από 20.000 μόρια. Τώρα λένε ότι τα σχολεία μας θα είναι οικονομικά αυτόνομα. Θα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άρα η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας θα μας βάζει να τρέχουμε, να βρούμε χορηγούς. Και αναρωτιόμαστε, τα παιδιά στην επαρχία, τα νησιά, θα μπορούν να έχουν τους ίδιους χορηγούς με τα παιδιά στην Κηφισιά ή στην Εκάλη? Επίσης, λένε ότι θα δίνουν ελευθερία σε κάθε σχολείο να αποφασίζει τι θα διδαχθούμε. Οπότε, το σχολείο δεν θα μας μορφώνει ισότιμα, αλλά θα μας διαχωρίζει ακόμα πιο πολύ ανάλογα τη τσέπη των γονιών μας. Θα κατηγοριοποιήσουν τους μαθητές από την πρώτη δημοτικού σε καλούς, μέτριους και κακούς. Και έτσι θα τους στερούν τη δυνατότητά τους στην εξέλιξη. Το ίδιο και με το πολλαπλό βιβλίο, όπου θα είναι διαφορετικά βιβλία, ανασχολείο ή ανατάξη και θα είναι στην ευθύνη του σχολείου πώς θα το χρησιμοποιήσει. Στο τέλος όμως, όλοι θα καλεστούμε να δώσουμε μία ενιαία θέματα της Τράπεζας Θεμάτων, όλοι μαζί θα δώσουμε πανελλήνιες, όλοι θα έχουμε ελάχιστη βάση εισαγωγής. Θέλετε να γυρίσουμε σε ένα σχολείο αγνώριστο, σε ένα σχολείο για λίγους. Εμείς όμως θέλουμε ένα σχολείο που ανεξαρτήτως την οικονομική μας δυνατότητα θα μας καλύπτει όλες τις ανάγκες για μάθηση. Ένα σχολείο που να μας μορφώνει ολόκληρα. Ένα σχολείο χωρίς διακρίσεις και την κατηγοριοποίηση των μαθητών. Θέλουμε ένα σχολείο δίκαιο και ισότιμο. Δεν θέλουμε να ζούμε στην πίεση και το άγχος για να βγάλουμε ένα καλό βαθμό. Διεκδικούμε μέτρα ενίσχυσης των μαθητών που 1,5 χρόνο τώρα έμειναν πολύ πίσω. Δείτε τα προγράμματα μαθημάτων, εξετάστε την ύλη, βάλτε ενισχυτική διδασκαλία για όποιον το έχει ανάγκη. Να πάρετε πίσω αυτά τα νέα σας σχέδια, όπως και την Τράπεζα Θεμάτων και την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Μέτρα προετοιμασίας, αυτά που δεν πήρατε φέτος, για το νέο άνοιγμα το Σεπτέμβρη. Να μην είμαστε πάλι απροστάτευτοι. Δώστε έγκαιρα σύνταξη στους καθηγητές μας, που τους αναγκάζεται να δουλεύουν μέχρι και πάνω από τα 65. Να κάνετε προσλήψεις με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό. Μην μας κόβετε τα καλλιτεχνικά μαθήματα, αναβαθμίστε τα. Στα ΕΠΑΛ φτιάξτε σύγχρονα εργαστήρια με υποδομές και εξοπλισμό, αν θέλετε οι μαθητές να μαθαίνουν καλύτερα την ειδικότητά τους.